ξαγρύπνησαν τις νύχτες της Παρασκευής και του Σαββάτου οι κάτοικοι στους ζωφόρους του Δήμου Μηνώα Παιδιάδες στο Ηράκλειο, ακούγοντας ένα δυνατό υπόκοφο θόρυβο προερχόμενο από τα έγκατα της γης και συνοδευόμενο από αισθητές δονήσεις. Καθόμαστε εκεί με μια γειτόνισσα στο σπίτι και ακούσαμε ένα τρανταγμό κάτω από τη γη και σαν ένα παράξενο βοητό και φοβηθήκαμε. Αυτό συμβαίνει σαν φαινόμενο μικρής έκτασης και εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Πραγματοποιήθηκε αυτοψία από γεωλόγο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλουργικών Ερευνών προκειμένου να εξηγηθεί με ακρίβεια το φαινόμενο. Ένα χύμαρος που υπάρχει στην περιοχή, τα νερά του δεν τα είναι τυφλός. Από την άποψη ότι δεν έχει έξοδο προς τη θάλασσα, τα νερά του λοιπόν όλα τα διοχετεύει στην περιοχή εδώ πέρα που είναι αυτά τα χωνάρια που λένε εδώ οι κάτοικοι. Είναι δολίνες εδώ κατά την ονομασία, την επιστημονική ονομασία. Οι θόρυβοι που αναστατώνουν τους κατοίκους όμως οφείλονται σε ένα άλλο φυσικό φαινόμενο. Εδώ λένε οι κάτοικοι ότι ακούσαν μόνο τη βοή. Είναι αποτέλεσμα της πτώσης της οροφής του σπηλαίου. Το χωριό Ζωφόρο είναι χτισμένο πάνω σε στέρεο, πετρώδες έδαφος που δεν διατρέχει κίνδυνο υποχώρησης, λένε οι γεωλόγοι.